Την 5η 23 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες και οι μετεωρολόγοι. Το θέμα της φετινής ημέρας μετεωρολογίας που γιορτάζεται διεθνώς είναι το μέλλον του καιρού, του κλίματος και του νερού στις ερχόμενες γενιές. Και αφορά βέβαια την εξέλιξη του κλίματος, την κλιματική κρίση, πώς μπορούμε να αναχαιτήσουμε τα ακραία φαινόμενα, τις καιρικές μεταβολές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές, προβλήματα και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε η ζωή στον πλανήτη πραγματικά να γίνει πολύ δύσκολη έως απαγορευτική σε κάποιες περιοχές αν συνεχιστεί αυτή η αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος και η αλλίωση της ατμόσφαιρας. Οι προσπάθειες των επιστημόνων του κλίματος και της μετεωρολογίας είναι να αναχαιτιστεί η κλιματική αλλαγή, να μετριαστεί, γιατί για να σταματήσει δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο. Στόχος της συγκεκριμένης Παγκόσμιας ημέρας είναι να παρουσιάσει την ουσιαστική συμβολή των εθνικών μετεωρολογικών και υδρολογικών υπηρεσιών στην ασφάλεια και στην ευημερία της κοινωνίας μέσω της έγκυρης και έγκαιρης πρόγνωσης των καιρικών φαινομένων. Ο πόλεμος έχει επηρεάσει το κλίμα, κύριε Σιούτα. Βεβαίως. Έτσι, αυτές οι μεγάλες μεταβολές, ακόμα και τοπικά φαινόμενα τα οποία αλλοιώνουν το περιβάλλον τόσο με την διάφορες ουσίες που εκλείονται από σε πολεμικές επιχειρήσεις, όλα αυτά δημιουργούν πολλά προβλήματα, αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και αυτό επιδρά δεσμενώς στο κλίμα. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, έχουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις σφοδρές βροχοπτώσεις με τις πλημμύρες, κύματα καύσωνα από τη μια, κύματα ψύχους επίσης έντονα. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η άνοδος θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι άνθρωποι του κλίματος είναι απεσιόδοξοι και κρούουν τον κόνδοντα του κινδύνου, καθώς θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι το νόημα, να είμαστε σε εγρήγορση και να ληφθούν όλα τα μέτρα, αυτά που υποδεικνύουν οι επιστήμονες, να υιοθετηθούν αυτές οι πολιτικές και από τους πολιτικούς και από τους διοικητικούς παράγοντες σε όλες τις βαθμίδες, ώστε να αναχαιτιστεί τουλάχιστον η κλιματική κρίση, γιατί είναι δύσκολο να σταματήσει, τουλάχιστον να μετριαστεί και σιγά σιγά να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επερχόμενες αλλαγές.